Μαζί μας ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο κ. Νίκος Παπάς. Κατευθείαν στα ερωτήματα, κύριε Παπά. Έχετε δει τι κλίμα υπάρχει κατά όλη τη διάρκεια των τελευταίων ωρών και της ημέρας. Πριν από λίγο, ο Βασίλης Κικίλιας μας είπε ότι είναι μαύρη μέρα σήμερα. Μαύρη μέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, μαύρη μέρα για τα εθνικά μας ζητήματα, τα εθνικά μας συμφέροντα. Νομίζω είναι μια υπερβολή η οποία είναι απολύτως συμβατή με την στρατηγική επιλογή που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αναιρεί όλη την πολιτική την οποία υπηρέτησε και ο πατέρας του και ο Κώστας Καραμαλής και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες προσπάθησαν λιγότερο ή περισσότερο να δώσουν λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι νομίζω το εντυπωσιακό. Δηλαδή το εντυπωσιακό της... ότι ο ιός Μητσοτάκης αρνείται την πολιτική πρακτική και τις ιστορικές στιγμές στις οποίες συμμετείχε ο πατέρας. Ο ιός Μητσοτάκης πολύ πιθανόν τις επόμενες ώρες να καταθέσει μια πρόταση μομφής η οποία μέμφεται... Μας το διευκρίνησε ο κ. Κικίλιας. Άρα λοιπόν, ο ιός Μητσοτάκης θα καταθέσει μια πρόταση μομφής εναντίον της πολιτικής που άσκησε και ο πατέρας του στο ζήτημα του Μακεδονικού. Πάρα πολύ απλά. Είναι μια κίνηση η οποία δικαιώνει την ανατροπή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μας ακούει και ο κόσμος. Δεν ξέρω αν πονάει. Τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν πονάει. Είναι η απλή πραγματικότητα όμως, κύριε Χαριτάτε. Ναι, αλλά έναν φίλο της Νέας Δημοκρατίας ή ένας τέλεχος της Δημοκρατίας τον ενοχλεί αυτό που, περιγράφεται. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και στους ανθρώπους που πιστεύουν και ακολουθούν και παρακολουθούν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή. Σχέση έχει το παρελθόν, ήταν άλλη χρονική στιγμή. Δεν είναι άλλη χρονική στιγμή. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμαλής. Ακολουθούν την αρνητή του πατέρα του. Βεβαίω. Βεβαίως, αυτό είναι απόλυτο αυτό. Δεν είναι ηλίου φαϊνότερο και είναι και η πάρα πολύ απλή ανάγνωση της πραγματικότητας. Νομίζω ότι και θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν, παρακολουθούν και πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία θα θυμούνται ενδεχομένως και καλύτερα από ανθρώπους που ανήκουν στην αριστερά ή στην κέντρο αριστερά ότι η πολιτική της παράταξής τους ήταν σε πάρα πολλές χρονικές στιγμές, μια πολιτική η οποία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι. Έργα όμνες, σύνθετη ονομασία, να τελειώνουμε με τους αλυτρωτισμούς, να εγγυηθούμε, να συμφωνήσουμε ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν, να λυθούν τα προβλήματα με το βόρειο γειτονά μας. Λοιπόν, αυτή η πολιτική εγκαταλείπεται και μάλιστα θα σας έλεγα ότι εγκαταλείπεται και με έναν τρόπο θεσμικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, η χθεσινή επίθεση στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν ένα ατόπιμα. Από τον Αντώνη Σαμαρά, λέτε. Όχι, ατόπιμα εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν καταλάβαμε καθόλου τι ζήτησε ακριβώς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή είναι γνωστό και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της. Ο κύριος Παυλόπουλος θα εφαρμόσει όσο ορίζει το Σύνταγμα. Ο κύριος Παυλόπουλος γνωρίζει τους κανόνες και του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής και της ευγένειας και της διπλωματίας. Νομίζω ότι κατάλαβε πάρα πολύ καλά ο καθένας τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν ατόπιμα λοιπόν εκ μέρους του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος εκτός του ότι προκάλεσε αυτή τη συνάντηση, κάλυψε και την αθλειότητα Σαμαρά. Η οποία αθλειότητα Σαμαρά με την, έτσι, αυτή την ανοιχτή επίθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νομίζω ότι είναι και μία από τις τελευταίες πράξεις από τις τελευταίες παραστάσεις μιας ακροδεξιάς η οποία έκανε καριέρα πάνω στο μακεδονικό ζήτημα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και ως πολιτικός ενεργός νοιάζεται για τα εθνικά μας συμφέροντα και μπορεί να βλέπει μια εκτροπή των εθνικών συμφερόντων προς ζημίαν της χώρας. Ο κύριος Σαμαράς και η ομάδα του. Καλείται συνειδητά να αντιδράσει και ως πολιτικός και ως πολίτης και ως έμπειρος. Ο κύριος Σαμαράς έχει συνειδητά ζημιώσει τη χώρα στο ζήτημα του Μακεδονικού και δεν έχει υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ξέρω πώς τα αντιλαμβάνεται ο ίδιος, αλλά η πορεία των πραγμάτων έχει αυτό ακριβώς δείξει. Το δινηρό δεν είναι η στάση του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς ήταν εκπρόσωπος μιας μειοψηφικής στάσης και μέσα στην κεντροδεξιά παράταξη της χώρας μας, η οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς σέρνει από τη μύτη την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Και αυτή ακριβώς η πραγματικότητα είναι που έχει δημιουργήσει και τις συνθήκες της πόλωσης. Περιγράφεται, κύριε Παπά, τον κύριο Σαμαρά σαν έναν ακραίο εθνικιστή, αν καταλαβαίνω. Ο κύριος Σαμαράς, σας επαναλαμβάνω, έχει ευθύνες ιστορικές, έχει ανατρέψει μια κυβέρνηση με αυτό το ζήτημα στην προμετωπίδα, ας πούμε, των επιχειρημάτων. Αλλά κέρδισε. Πορεύτηκε. Μετά από κάποια χρόνια από αυτό. Έγινε ηγέτης της παράταξης που. Βεβαίως. Έγινε πρωθυπουργός. Έγινε πρωθυπουργός. Είχε υπουργό τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος ανοιχτά μίλαγε για τη σύνθετη ονομασία και έχει τοποθετηθεί και για το τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει
η συμφωνία αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα τη στιγμή που συζητάμε είναι ότι αυτές οι λογικές έχουν σφιχταγκαλιαστεί από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αν η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ήταν συνεπής προς την μετριοπαθή στάση, μετριοπαθέστερη στάση, την οποία είχαν άλλες ηγεσίες της κεντροδεξιάς παράταξης στην Ελλάδα, νομίζω η πολιτική συζήτηση θα ήταν πολύ πιο ψύχρεμη και κυρίως τα ψέματα τα οποία έχουν υποθεί, ειδικά στους ανθρώπους, κύριε Χαριτάτε, που κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό έχετε τη σημερία ήταν... κορύφωση το Σαββάτο, πιθανότατα, στις πρέσπες παρουσία δημοκρατικό, δημοκρατικό δικαίωμα ολονών. Λέω όμως ότι ο κόσμος ο οποίος κατεβαίνει στα συλλαλητήρια δικαιούται δύο φορές να ξέρει την αλήθεια και να μην τον κοροϊδεύουν. Ποια είναι η αλήθεια με απλά λόγια? Η αλήθεια, κύριε Χαριτάτε, ο φίλος που ετοιμάζεται να φτάσει στις πρέσπες σε λίγες ώρες να κατέβει. Η αλήθεια, κύριε Χαριτάτε, είναι η εξής, ότι εμείς έχουμε αποδεχτεί όνομα σύνθετης ονομασίας και μάλιστα σύνθετη ως προς άλλα πράγματα και όχι τον όρο Μακεδονία, ήταν πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπήρχε. Δηλαδή, μια δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία είναι πρώην Ιουγκοσλαβική. Το πρώην Ιουγκοσλαβική δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, έτσι. Ούτε ως προς τους ελληνικισμούς, ούτε. Και αυτή τη στιγμή, και αυτό που έχει καταλάβει όλος ο διεθνής τύπος, είναι ότι η γειτονική μας χώρα αλλάζει όνομα. Αυτό έχει καταγραφεί. Κλείνουν οι αλυτρωτισμοί, έχουν αλλάξει, έχουν ρητός δηλώσει ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική παράδοση, την Μακεδονία του Αλέξανδρου, έχουν ρητός δηλώσει ότι τελειώνουμε με τους αλυτρωτισμούς, έχουν κάνει κινήσεις καλής θέλησης, έχουν αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου τους, έχουν αλλάξει το όνομα της κεντρικής λεωφόρου που συνδέει την Ελλάδα με την γειτονική χώρα και βλέπετε ότι και από την εκεί πλευρά υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα που λένε οι ακραίοι από τη δική μας πλευρά. Δεν είναι σύνθεση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διώχνουμε σχεδόν σε θρόλυτα με τις κλωτσικές που λέμε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Άρα, του, λοιπόν, όπως έγινε μεταξύ Ιβάνοφ και Ζάι. Ας το σκεφτούν λοιπόν αυτοί, ας το σκεφτούν λοιπόν αυτό το γεγονός, δεν θα έλεγα για τις πολιτικές προσωπικότητες οι οποίες θέλουν αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούν. Να το σκεφτούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αυξημένη ευαισθησία και αισθάνονται ότι πρέπει να αντιδράσουν, να κινητοποιηθούν. Είναι, επαναλαμβάνω, απολύτως σεβαστό το δικαίωμα. Αλλά αυτή τη στιγμή στη γειτονική χώρα υπάρχει μια πολιτική κρίση και οι κατηγορίες προς το ΖΑΕΦ είναι ότι τα έδωσε όλα στην Ελλάδα. Όπως είναι η κατηγορία προς τον Τσίπρα ότι τα έδωσε όλα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τίποτα από τα δύο δεν είναι αληθές. Η αξιωματική αντιπολίτευση, νομίζω ο κ. Βορύς τοποθετήθηκε χτες, λέει εφόσον δώσατε, αναγνωρίσετε μακεδονική γλώσσα. Με τις υποσημειώσεις βέβαια, έτσι, με τους αστερίσεις του. Αγνωρίσατε μακεδονική ταυτότητα. Άρα γιατί μας λέτε ότι δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα? Άρα υπάρχει μια εθνότητα για να έχει γλώσσα και ταυτότητα. Λοιπόν, είναι νομίζω πάρα πολύ σαφές το κείμενο της συμφωνίας. Σήμερα που, το, που μιλάμε είναι σε όλο τον τύπο, μπορούν οι πολίτες ψύχρεμα να κάτσουν και να το διαβάσουν. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στην εθνότητα. Το ζήτημα της γλώσσας έχει κλείσει από το 77 επισήμως με την υπογραφή της Ελλάδας και υπάρχουν και τοποθετήσεις της ανθρώπων με πάρα πολύ ξεχωριστή και κρίσιμη παρουσία στα πράγματα και ηγετική παρουσία στη συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα, όπου έχουν τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Και να το θέσω και σε εσάς, το έθεσαν χτες και στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει πάντα μια καχύποπτη, αν θέλετε, δίκαιη αντίδραση για το γεγονός ότι στο κείμενο της συμφωνίας, όπως δημοσιεύτηκε, δεν αναφέρεται το Σεβέρνα Μακεδονία ή το Σβέρνα, αλλιώς προφέρεται, αλλά αναφέρεται ευθέως το Βόρεια Μακεδονία. Ναι, αυτό βέβαιος, πρέπει... είναι Βόρεια Μακεδονία. Πρέπει να κινεί υποψίες ή επιφυλάξεις. Όχι, καμία. Και να σας πω, υπάρχει μια διαρκής αναφορά σε αυτό. Ίσως κάποιοι κάτι βλέπουν σε αυτό. Θα σας πω. Μπορούν να βλέπουν οτιδήποτε σε ό,τι θέλουν, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική δικλίδα ασφαλείας. Η Ελλάδα τελευταία θα κυρώσει τη συμφωνία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Χαριτάτε? Ότι έχει τον τελικό λόγο εάν τα συμφωνηθέντα έχουν τηρηθεί ή όχι. Και αυτό νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο κλειδί στην όλη διαπραγμάτευση, το οποίο το διαπραγματεύτηκε η Ελλάδα και το κέρδισε. Χθες αυτό το τραπέζι, στη θέση σας, μου είπε χθες ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αυτά είναι μπαρούφες. Έτσι και η ελληνική κυβέρνηση υπογράψει κείμενο που προτείνει να μπει στο ΝΑΤΟ η Βόρεια Μακεδονία, να μπουν τα Σκόπια. Τελειώσαμε. Μετά δεν υπάρχει η αίρεση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουμε πίσω. Βέβαια, χθες ο Γιάννης Στολτερμπεργκ, μιλώντας στη ΣΥΑ 20 και στο ΣΚΑ, είπε ότι αν δεν δοθεί λύση, μέσα δεν περνάνε.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι προς όφελος η δήλωση ή αν αφαίνεται στα μηχανία τον Άδρυ Γεωργιάδη. Αλλά το έθεσε ο αντιπρόεδρος εδώ και λέει: είναι παγίδα αυτό. Οι Ευρωπαϊκοί Ένωση θα τη δουν σε 10-15 χρόνια, αλλά το ΝΑΤΟ θα μπουν μέσα και μετά, ό,τι και να γίνει, δεν θα βγουν έξω με τίποτα. Κύριε Χαριτάτε, η Νέα Δημοκρατία έχει διαρκείς μετακινήσεις στο που βάζει τον πύχη και που βάζει τις προϋποθέσεις για να συνενέσει στη συμφωνία. Και επειδή κάθε φορά που έβαζε τον πύχη κάπου, έβλεπε ότι η ελληνική διαπραγματευτική πολιτική και η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα κέρδιζε αυτό το έδαφος, μετακινούνταν. Έτσι. Έλεγε ότι είναι το έργα όμνας, έλεγε ότι είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Μετά είπε, με συγχωρείτε, στη Σόφια. Προσέξτε, γιατί αυτό το είχαμε και προχθές. Είπε στη Σόφια ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο τέλος εμείς να ψηφίσουμε. Το είπε και το επανέλαβε πάρα πολύ καθαρά και ο κύριος Κουμτσάκος. Και έρχονται τώρα και πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λένε όχι, στην αρχή να ψηφίσουμε και να δεσμευτεί η Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Έχουμε κερδίσει ένα διαπραγματευτικό έδαφος. Να το εγκαταλείψουμε αυτό οικειοθελώς και αυτοβούλος? Δεν έχουμε κανένα λόγο, όπως δεν έχουμε κανένα λόγο πλέον και έχει αποδειχθεί, να φοβόμαστε το Βόρειο γειτονά μας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει μία τομή, υπάρχει μία προοδευτική ηγεσία η οποία τολμά, όπως υπάρχει και από τη δική μας μεριά ηγεσία η οποία τολμά, και νομίζω ότι πρέπει ως Ελλάδα, ως ο ισχυρός παίκτης σε αυτή τη διμερή διαπραγμάτευση, να σκεφτούμε ψύχραμα και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες της χώρας. Έχει πει στο τραπέζι η πιθανότητα δημοψηφίσματος, αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει αυτό? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι γείτονές μας αλλάζουν το σύνταγμά τους, αλλάζουν το όνομα της χώρας. Θέλω να μπούμε λίγο στην ψυχολογία τους. Για σκεφτείτε το λίγο. Σκεφτείτε ότι να έχει μια χώρα ένα γείτονα με τον οποίο να διαπραγματεύεσαι το πώς θα είναι το όνομα της χώρας σου. Δεν είναι απλό πράγμα, έτσι, είναι δύσκολο, όπως και να το κάνεις. Αλλά εδώ πέρα έχουν γίνει βήματα τολμηρά, νομίζω. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες προβλέποντας το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, και θα υπάρξουν πλειοψηφίες οι οποίες θα εκπλήξουν και φίλους και εχθρούς. Έχετε μετρήσει τα κουκιά? Το ρώτησα και τον Βασίλη Κίλια. Λέω, αν προχωρήσουμε σε πρόταση μορφής δυσπιστίας, πιθανόν να γυρίσει βούρα και να γίνει ψήφος εμπιστοσύνης. Έχετε μετρήσει τις δυνάμεις σας? Δεν πήρα σαφή απάντηση, γιατί ενδεχομένως μπορεί να θέλει και ο τομέας άμυνας της Δημοκρατίας να μου δώσει και μια σαφή απάντηση. Για να μην... Εντάξει, δεν νομίζω. Εσείς καταλαβαίνετε, έχετε μετρήσει τις δυνάμεις σας. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι με την πρόταση Μομφής φιλοδοξούν να ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό είναι σαφές. Φιλοδοξούν να κλιμακώσουν μια αντιπαράθεση. Θέλουν να ξεπροστιάσουν τον Πάνο Κάμενο, παράδειγμα. Ναι, αλλά θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή, πιστέψτε με. Και ο ελληνικός λαός θα μάθει από πρώτο χέρι τι έχουν κάνει όλες οι ηγεσίες στο παρελθόν σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει πρώτων ευθυνών του. Δεν θα μπορεί τώρα να κάνει ένα σλάλομ το οποίο μπορεί να είναι ενδιαφέρον και έτσι να τον κρατάει στη συζήτηση. Εκεί θα μπουν, ζητώ συγγνώμη, θα μπουν τα πράγματα κάτω. Και θα πρέπει και ο καθένας να τοποθετηθεί. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε μόνο το δεδομένο ότι υπάρχει μια συμπαγής κυβερνητική πλειοψηφία και δεν κινδυνεύει προφανώς η κυβέρνηση με ανατροπή, αλλά έχουμε το δεδομένο, διαβάστε τον τύπο σήμερα και δείτε τα ρεπορτάζ, ότι θα υπάρξουν δυνάμεις. Εντάξει, ξεκινάει από ψύχρεμες φωνές μέχρι κρεμάλες. Ναι, σύμφωνοι. Απλά λέω το πολιτικό ρεπορτάζ και για τη στάση που θα κρατήσουν. Τη στάση που θα κρατήσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Δείτε το λίγο και θα καταλάβετε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια ευρύτατη πλειοψηφία γύρω από τη λύση. Και να σας πω και κάτι. Για να ρωτήσετε έναν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πόσοι και ποιοι πραγματικά θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι αρνητική. Είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται στις συντεταγμένες. Δηλαδή, οποίες... έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να σπάσει, να μην υπάρξει μπετόν. Δεν το ξέρω αυτό. Παρουσία δεν το ξέρω αυτό. Είναι σίγουρο ότι έχετε κερδίσει το κίνημα αλλαγής. Αυτό φαίνεται από παντού. Ναι. Για να δούμε. Θεωρώ θετική τη στάση πολλών των στελεχών του κινήματος αλλαγής. Και αυτά, ξέρετε, πρέπει να τα λέμε. Είναι σίγουρο ότι έχετε κερδίσει το κίνημα αλλαγής. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά. Αν ένα από το ποτάμι, όταν υπάρχουν. Όχι, δεν νομίζω. Ούτε δεν νομίζω. Ο κ. Δανέλης είναι σίγουρα. Ναι, όχι, αυτά, και αυτά πρέπει να τα λέμε με γενναιότητα. Γιατί με το κίνημα αλλαγής είμαστε σε μια έτσι, πολιτική σχέση ανταγωνιστική. Μας κάνει πάρα πολύ σφοδρή κριτική σε όλα τα άλλα ζητήματα. Αλλά με χαρά διαπιστώνουμε και με ικανοποίηση ότι πολλά στελέχη από το κίνημα αλλαγής τοποθετούνται, ας πούμε, με θετικό τρόπο καταρχήν. Θα δούμε και σήμερα, φαντάζομαι, γιατί έχουν από χτες το κείμενο της συμφωνίας και το μελετούν, υπέρ της συμφωνίας η οποία επετέφθη.
Γιατί χαρακτηρίζεται ακραίο στοιχείο τον Άδωνη Γεωργιάδη? Υπάρχει μια διαρκή. Εγώ το χαρακτηρίζω. Μα είναι ακραίο ο κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριο Γεωργιάδη. Μάλιστα, το λέω γιατί δεν φτάνετε εκεί απλά. Όχι προσωπικά, ενώ σε δική σα θέση του κόμματο. Λέτε ότι συμπαρασύρει και τον Κυριακό Μητσοτάκη πολλέ φορέ. Δηλαδή, ακόμα και αν θέλει ο Κυριακό Μητσοτάκη να έχει έναν άλλο ρυθμό ρητορική, πιο πολιτισμένο εισαγωγικά, κατά την άποψη τη δική σα, έρχεται και παρασύρεται από. Προσέξτε, ο Κυριακό Μητσοτάκη είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε μια στιγμή η οποία ήταν πολύ πιο δύσκολη για την δική μας διακυβέρνηση από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή, ήταν ανοιχτό το θέμα της αξιολόγησης και βεβαίως άκουσε τις σιρήνες οι οποίες τραγουδούσαν τραγουδάκια της αριστερής παρένθεσης. Και πήγε πάρα πολύ γρήγορα μετά την εκλογή του, ξεκίνησε να ζητάει εκλογές και βήμα το βήμα σφιχταγκαλιάστηκε με την ομάδα της ακροδεξιάς την οποία έβαλε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ξέρω, σε μια επόμενη συζήτηση, κύριε Χαριτάτα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να προκληθεί και να απαντήσει. Από όσα έλεγε όταν ήταν στο Λάος του Καρατζαφέρη, τι έχει αναθεωρήσει και είναι αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Εννοείται. Εννοώ ότι οι ιδέες του. Εννοώ. Και καλά, αφήστε αυτά. Αυτά είναι. Γιατί έχει καθυβρίσει όλες τις ηγεσίες της δεξιάς στην πορεία του, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι από το σκληρό πυρήνα των ιδεών του. Δηλαδή το πολιτικό. Προκείμενο αυτή τη στιγμή, το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από όσα έλεγε όταν ήταν πρωτοπαλίκαρο του κύριου Καρατζαφέρη στο Λάος, και αυτός και ο κύριος Βορύδης, και είναι σημαίνοντας στελέχη και μάλιστα αντιπρόεδρος ο ένας στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάτι λέει. Λέει δηλαδή ότι οι ιδέες αυτές έχουν πλέον γίνει ιδέες οι οποίες είναι στη βασική κήτη των επιλογών της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, στην Νέα Δημοκρατία υποστηρίζω ότι έχετε λίγο αναθερμάνει το σκοπιανό εθνικισμό. Σε μια χθεσινή συγκέντρωση στα Σκόπια δεν ήταν μεγάλη συμμετοχή, είναι αλήθεια, ώστε να μιλάμε για αναθέρμανση του σκοπιανού εθνικισμού. Υπάρχει μια, ξέρετε, μια μηχανία, πρέπει να μιλήσουμε με τους φίλους μας που είναι βορειολαδίτες. Τώρα μας παρακολουθούν οι φίλοι μας που είναι στη Δράμα, είναι. Που, μάλιστα στο Δοξά το Δράμα, ο Δήμαρχος λέει: τα κλείνουμε για δύο μέρες όλα. Θα βάλουμε και πούλμαν να πάμε στις Πρέσπες να συναντήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να τους εξηγήσετε για ποιο λόγο νιώθουν νοτιομακεδόνες πλέον. Αν αυτή είναι μια υπερβολική άποψη που έχουν για την επόμενη μέρα ή συναισθηματική άποψη, η οποία δεν δικαιολογείται. Θα πρέπει να τους μιλήσουμε λίγο σε ένα άλλο ύφος. Πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολύ ψυχρά και με σεβασμό. Πάντα την σχέση με τον πολίτη. Και εδώ πέρα πρέπει να μιλάμε με σεβασμό απόλυτο και στον κόσμο ο οποίος κατεβαίνει στα συλλαλητήρια. Είναι, σας είπα και πριν, ο κόσμος ο οποίος δικαιούται να ξέρει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες έχει αναγνωρίσει τη γείτονα με όνομα σύνθετο που περιέχει τον όρο Μακεδονία. Το μη στο πούγουδου μου δεν είναι ούτε Μολδαβία ούτε Μοζαμβίκη. Είναι Μακεδονία. Τι λέμε δηλαδή, υπάρχει η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και με δεδομένη τη συμφωνία οι βόρειοι γειτονές μας παραδέχονται ότι είναι κομμάτι αυτού που λεγόταν και Σλαβική Μακεδονία. Έτσι, το Σλαβομακεδονία το θυμάστε ότι έπαιζε. Ναι. Και υπάρχει και ρητή αναφορά και στην. Στη συμφωνία τη συγκεκριμένη, η οποία αφορά τη γλώσσα. Τώρα, ο Πάνος Καμένος είναι τόσο ευφυής πολιτικός, τον έχετε εγωιτεύσει τόσο πολύ, ώστε να λέει: διαφωνώ με την κυβέρνηση στο θέμα τη διαπραγμάτευση. Είναι όμως μια πολύ ωραία διαπραγμάτευση, πετυχημένη, εξαιρετική. Διαφωνώ με το περιεχόμενό τη. Κάνω στην άκρη και στηρίζω την κυβέρνηση, γιατί δεν πρόκειται να πέσει από μένα αυτή η κυβέρνηση. Σας το λέω γιατί το διαβάζετε, το βλέπετε. Λοιπόν, είναι ευφυής πολιτικός και βλέπει μπροστά και βλέπει πολλά πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, ή πολλοί που ενδεχομένως έχουν αυστηρή κριτική ή ενάντια κριτική απέναντί του, ή εσείς τον έχετε εγωιτεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Εγωιτεύσει, λέω πολιτικά, έτσι, σε μια μορφή συνεργασίας που δεν είχε προηγούμενο στα ελληνικά χρόνια. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Σε πολλούς κάνει εντύπωση ότι ο Πάνος. Θα πείτε και ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά συνεργάστηκε. Ο Καμένος έχει μπέσα. Αυτό είναι το πράγμα που τον διαφοροποιεί, διότι έχει πάρα πολύ καθαρές θέσεις, αλλά έχει και το στέλνος. Βεβαίως έχει μπέσα. Ο Καμένος έχει αποδεχθεί σε πάρα πολλές στροφές. Αλλά λέω το εξής, ότι έχει μια πάρα πολύ καθαρή άποψη, την οποία δεν μας την έκρυψε λεπτό, ούτε όταν καθίσαμε στο τραπέζι να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και θα σχηματίσουμε την κυβέρνηση. Και βεβαίως την υπερασπίζεται και αυτή τη στιγμή. Έχει όμως το σθένος ταυτόχρονα να λέει ότι πολλά από τα στοιχεία της συμφωνίας είναι στοιχεία τα οποία έχει υπηρετήσει κατά το παρελθόν ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Δηλαδή, το έργα όμνες, η ανάγκη για συνταγματική αναθεώρηση είναι κόμβοι, είναι αγκονάρια, είναι πυλώνες μιας λύσης η οποία προκρίνεται αυτή τη στιγμή και να μην ξεχνάμε, μπήκε και από τον Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι
ως κατευθυντήρια γραμμή, ας το πούμε. Τα θυμίζετε γιατί πονάνε αυτά. Έχετε έναν τρόπο να τους τσιμπάτε, να τους βάζετε ένα αγκάθι στις μασχάλες? Αγκάθια έχουν βάλει οι ίδιοι στον εαυτό τους. Αν ήταν συνεπείς προς την εθνική γραμμή την οποία έχουν υπηρετήσει και συντηρητικές και προοδευτικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα έστελνε πάρα πολύ σοβαρά σήματα πολιτικής ωριμότητας συνολικά. Και κυρίως δεν θα υπήρχε μια παράταξη η οποία επιλέγει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να λέει ψέματα στον κόσμο ο οποίος έχει αυξημένες ευαισθησίες σε σχέση με το ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα, κύριε Παπά, κατά πόσο είναι ωφέλιμο να βάλω την Αργό στο τραπέζι μας στην κουβέντα μας, αλλά γίνεται αυτό στο κοινοβούλιο, να το συζητήσουμε σε ένα τραπέζι, σε μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Χθες ο Βάγκος Βενιζέλος, σε μια ασυνήθιστη αντίδραση, ασυνήθιστη εννοώ εντός κοινοβουλίου, σε τέτοια έκφραση Αργό, όχι πολιτική Αργό θα έλεγα, είπε στον κύριο Τσακαλώτο ότι εκτός ότι το είπε ο κύριο Τσακαλώτο γιατί μιλούσε για τα υπερπλεονάσματα και την κακή χρήση αυτών, σχεδόν επικίνδυνη. Είναι και τα συμφέροντά μας ο κ. Βενιζέλος, του είπε ο κ. Τσακαλώτης ότι εσύ σηκώνω τα χέρια. Και λέει, δεν σε έχετε σηκώσει τα χέρια, σηκώνετε και τα πόδια. Νομίζω ότι είναι μια φράση για την οποία έχει μετανιώσει ο κ. Βενιζέλος, ο ένας πολύ έξυπνος πολιτικός, για να καταλάβει ότι αυτό ήταν ένα ολίσθημα το οποίο ήταν αχρίαστο. Μάλιστα. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια έτσι. Αν λοιπόν σήμερα υπάρξει μια σχετική πρόταση της πιστείας, λογικά θα πρέπει να σταματήσουν οι εργασίες της Βουλής. Και αν σταματήσουν οι εργασίες της Βουλής ψηφίζοντας το πολυνομοσχέδιο, πιθανόν να κινδυνεύει και η εκταμείευση της δόσης. Γιατί τρέχουν τα προαπαιτούμενα. Κάνω λάθος αυτό? Όχι, δεν κάνετε λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει την πρόταση μορφής πριν ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία τη σημερινή, η οποία είναι τα τελευταία προαπαιτούμενα τη τελευταία αξιολόγηση του τελευταίου προγράμματος. Είναι όμως προαπαιτούμενα που φέρνουν κατάργηση του ΦΠΑ στα νησιά, μειώσεις, αντικειμενικές αξίες. Αντικειμενικές αξίες. Μισό λεπτό. Επειδή έγινε πολύ στο έργο. Μισό λεπτό. Συγγνώμη που έτσι διακόπτω, γιατί βάλατε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Σε λίγο θα πάμε και στη Μάνδρα που εκεί ακόμα εκκρεμούν από τις μειώσεις και έχουν ανέβει. Για τις αντικειμενικές έγινε πάρα πολύ συζήτηση και σηκώθηκε πάρα πολύ στο έργο. Βγαίνουν λοιπόν τα στοιχεία και τι λένε, ότι 90 και πλέον τα 100 των υπόχρεων του έμφυα θα έχει ή τον ίδιο ή λιγότερο ή πάρα πολύ μικρή αύξηση. Λοιπόν, ήταν ένας θόρυβος ο οποίος φάνηκε ότι είναι αναντίστοιχος της πραγματικότητας και νομίζω ότι απλώς εργαλειοποιήθηκε για να δημιουργηθεί μια αντιπαράθεση. Πρώτον. Δεύτερον, δείξαμε πάρα πολύ καθαρά ότι εδώ πέρα υπάρχουν οι προοπτικές της του διαμοιρασμού του υπερπλεονάσματος. Δηλαδή, όπως πετύχαμε παραπάνω από τους στόχους και το 2016 και το 2017, το ίδιο θα συμβεί και τα επόμενα χρόνια. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις και κατηγορίες, οι οποίες υπέρμετρα έχουν πληρώσει ένα κόστος φορολογικό, εκεί θα γίνουν και οι στοχευμένες φοροαπαλλαγές. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τα σχετικά διαγράμματα. Το υπερπλεόνασμα θα μοιράζεται. Ένα κομμάτι που θα πηγαίνει σε παροχές, μικρότερο αυτή τη φορά, και ένα μεγαλύτερο κομμάτι σε μείωση φόρων τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι η πορεία της ανασυγκρότησης και της ανάγαμψης της οικονομίας είναι πλέον πάρα, πάρα πολύ σταθερή και επίμονη. Και παραμένει το ερώτημα της, αν θέλετε, αντίδραση στη λεγόμενη ενέχειρο υποθήκευση της κρατικής περιουσίας στις 25 δις ευρώ, που είναι σημαία για λοιπόν, την αντιπολίτευση. Στο πρώτο μνημόνιο είχαμε υποχρέωση να εκποιήσουμε 50 δις δημόσιας περιουσίας μέσα σε μια πενταετία. Τη θυμάμαι σαν τώρα εκείνη τη νύχτα. Κατέβηκε ο Τσίπρας από πάνω, μισό λεπτό, τη θυμάμαι σαν τώρα. Κατέβηκε ο Τσίπρας από πάνω και μας είπε, μας προτείνουν να είναι 80-20 τα έσοδα του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας. Τι σημαίνει 80-20, 80% από τα έσοδα να πηγαίνουν στο χρέος και 20% να πηγαίνει στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Και εκεί πέρα μας έκανε καθαρό ότι δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο και θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Και ξανανέβηκε πάνω και γύρισε με το 50-50. Λοιπόν, να μην δημιουργούν τώρα εντυπώσεις, νομίζω ότι είναι έτσι αδόκιμο και δεν πείθουν και κανέναν. Επίσης υπάρχει και η τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου ότι με μεσοπρόθεσμα δεν θα είναι και η εύκολη έξοδο σε αγορές. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει εκτός συνόρων ότι δεν θα υπάρχει σε αγορές θα έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα. Είπε τότε μάλιστα ότι εξαιτίας της κρίσης στην Ιταλία συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά υπήρχε μια δυσπιστία πλευράς του κ. Μητσοτάκη και το γνώρισε ότι δεν θα καταφέρετε κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα που υπογράφεται ένα πολυνομοσχέδιο που θα επιβαρύνει την καθημερινότητα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια ατζέντα η οποία δεν μπορεί να συγκεντρώσει την συνένεση και τη δημοκρατική πλειοψηφία. Δηλαδή, είναι υπέρ των απολύσεων στο δημόσιο που τη συγκαλύπτει με τη διατήρηση του 1:5. Δεν ξέρω αν το πήραμε χαμπάρι αυτό. Δηλαδή, η κυβέρνησή μας έχει κερδίσει το 1:1, μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Και ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι αυτό η αναλογία πρέπει να είναι 1:5.
Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι κατά της αύξησης του κατώτατου μισθού. Μας ακούνε εδώ ιδιωτικοί υπάλληλοι, παιδιά και άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, στις υπηρεσίες, σε μία σειρά από κλάδους της οικονομίας. Είναι κατά της αύξησης του κατώτατου μισθού και κατά της ανασυγκρότησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτή η γκάμα θέσεων είναι αδύνατο να επιβληθεί εάν η χώρα δεν είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εάν υπάρχει δηλαδή ένας φόβος χρεοκοπίας, ένας φόβος μνημονίου, μια εξωτερική επιβολή. Τι ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη? Ότι η χώρα διαπραγματεύτηκε, το χρέος πλέον δεν αποτελεί μοχλοπίεσης, αποσυμπιεζόμαστε από το χρέος σε μεγάλο βαθμό, το χρέος που δημιούργησαν. Μάλιστα. Αυτοί που το δημιούργησαν, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μαξιλάρι το οποίο προστατεύει τη χώρα και μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. Μάλιστα. Μιλούμε τώρα, δεν ξέρω αν οι μειώσεις συντάξεις θα πρέπει να υπερκοπήσουν τάξεις να επανέλθουν στην κουβέντα. Συζητάμε εδώ και ημέρες. Θα σας πω τη θέση. Βλέπετε, αναζητώ τα μηνύματα της αντίδρασης των τηλεθεατών και λένε έχω πρόβλημα με τη σύνταξή μου. Πολλές φορές το βάζω στην άκρη το θέμα των διαπραγματεύσεων Ελλάδα Σκοπίων. Πολύ φίλοι τηλεθεατές. Ναι, ναι, ναι. Δικαίως το κάνω. Κοιτάξτε να δείτε. Ποια είναι η ιστορία της πολιτικής για το συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα? Από την πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ. Λοιπόν, αυτό ήταν όχι μόνο στο email Χαρδούβελ, αλλά. Ναι, μείωση του αφορολογίου από το 2020. Θα σας πω. Αυτά ήταν. Είναι ένα πλέγμα το οποίο ενοχλεί. Είναι μέτρα τα οποία σε ένα κομμάτι του πληθυσμού, εάν εφαρμοστούν, θα προκαλέσουν δυσκολίες. Αυτό που έχω να πω εγώ τώρα είναι το εξής και θα είμαι πάρα πολύ καθαρός. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα τελευταία μέτρα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα ήταν λάθος να αφήσει οποιοδήποτε υπονοούμενο σε οποιονδήποτε ότι θα παρεκκλίνει από αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Όμως, σε κάθε περίπτωση, τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά μέτρα εξαρτώνται πάντα από την μακροοικονομική πορεία, από την πορεία δηλαδή της αύξησης του ΑΕΠ και από την πορεία των δημοσιονομικών. Η πορεία των δημοσιονομικών είναι καλή. Οι προοπτικές για τον ΕΦΚΑ, αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, η μεγάλη κρίσιμη μεταρρύθμιση, η οποία εξισορρόπησε το ασφαλιστικό μας σύστημα και παράγει πλεονάσματα, και άρα νομίζω ότι μετά το τέλος του προγράμματος, με πάρα πολύ πιο ισχυρά βέλη στη φαρέτρα και πολύ περισσότερα βέλη στη φαρέτρα, θα μπορούμε πολλά πράγματα να τα συζητήσουμε. Υπάρχει μια άποψη εκτός συνόρων, την οποία δεν τη φιλοξενούμε είναι αλήθεια και στα μέσα, ότι πιθανόν υπάρχει μια σεβαστή ρύθμιση του χρέους γρήγορα, δηλαδή 21 Ιουνίου, για τις επόμενες ημέρες. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά τα καλά μαντάτα, γιατί καλά μαντάτα θα γίνουν. Η ρύθμιση του χρέους είναι για μας ζωτική σημασία, για όσους αντιλαμβάνονται τα ψηλά γράμματα. Ήδη, κοιτάξτε, καταρχήν να καθαρίσουμε το εξής. Ότι έχει κάτι ξεκαθαρίσει. Να σας πω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Έχει ξεκινήσει ήδη τα πρώτα κομμάτια της αναδιάρθρωσης. Αυτά έχουν συμφωνηθεί, ναι, έχουν εφαρμοστεί και έχουν γίνει. Πάμε τώρα για τις τελικές ρυθμίσεις. Τις τελικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν πράγματα τα οποία ζητάμε εδώ και καιρό εμείς. Σας θυμίζω αυτό, ναι, που λέγανε. Έχω την εντύπωση ότι ξαφνικά άνοιξε εύκολα η πόρτα. Ενώ υπήρχε μια αντίδραση, ναι, και ήμασταν απ' έξω και χτυπάγαμε, και σαν να ψιθυρίζαν, ναι, θα σου ανοίξω αν και εφόσον. Νομίζω ότι πολύ, πολύ γρήγορα επιτάχυνθηκαν οι διαδικασίες. Θα το δούμε εδώ, θα είμαστε 21, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Δεν ξέρω αν είμαι διαστροφικός. Είμαστε. Αλλά βλέπω μια ταχύτητα εξελίξεων. Δεν νομίζω ότι είστε ο μόνος. Όλοι οι δημοσιογράφοι έχετε μια επαγγελματική διαστροφή. Αλλά γιατί έρχονται απ' έξω αυτά τα μάτια. Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε καλά νέα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα να καταλάβουμε. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι αντιλαμβάνονται άπαντες ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζει την αξιοπιστία της σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό αναγνωρίζεται. Μέτρησε η διαπραγμάτευση σε αυτό? Συγγνώμη. Μέτρησε η διαπραγμάτευση σε αυτό, η εξελίξη στο θέμα Ελλάδα-Σκοπίων? Όχι ευθέως. Η εικόνα μας ως χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται πολλαπλώς θετικότερη όταν φαίνεται ότι έχεις εδώ πέρα μια χώρα η οποία μπορεί και λύνει προβλήματα περιφερειακά. Πατάει στα πόδια, λέτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να το σκεφτούμε λίγο και για την Ευρώπη τι σημαίνει. Κοιτάξτε πόσα τραύματα έχει να διαχειριστεί η Ευρώπη. Έτσι, το τι έγινε στην Βρετανία, τις εξελίξεις στην Ιταλία, τη στάση που κρατούν, χώρες του Βίζεγκραντ. Στην Ισπανία ήταν πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Και η Ελλάδα έχει πλέον την εικόνα όχι μιας χώρας η οποία αποσταθεροποιεί την περιοχή και είναι ερωτηματικό αν θα μείνει στην Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία σταθεροποιεί την περιοχή και εγγυάται και την ομαλότητα και για τους γειτονές της, νομίζω. Πάμε στη ρύθμιση χρέους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε μια ρύθμιση η οποία καθαρίζει το τοπίο για τα επόμενα χρόνια μπροστά. Δηλαδή να είναι τέτοιες οι τελικές ρυθμίσεις που θα μας διευκολύνουν να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τι συμβαίνει με τις άδειες? Να
Ναι. Τόση ώρα κάναμε μια συνέντευξη για να καταλήξουμε. Οι φήμες λένε. Για μας λέμε εδώ. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που είναι για μας ο πυλώνας, χωρίς αυτούς δεν θα βγαίναμε. Σας το λέω στον αέρα. Γιατί ένα κανάλι που αρχίζει και σηκώνεται. Παπ, κάνει αυτή την κίνηση και σηκώνεται. Και προσπαθεί να πει. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και νομίζω ότι. Υπάρχει καλή διευθυντική ομάδα και καλή. Νομίζω ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες για την ελληνική τηλεόραση. Οι φήμες λένε ότι τη Δευτέρα θα εκδώσει την τελική του απόφαση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και λίγο μετά θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες του και με τις ενστάσεις μέσα. Και το, βεβαίως, όλα τα πάντα θα συζητηθούν. Και βεβαίως μετά από λίγες μέρες και το Συμβούλιο της Επικρατείας θα ολοκληρώσει μια συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε προβλήματα αυτή τη φορά. Και θα μπει η ελληνική τηλεόραση ξανά σε μια. Όχι ξανά, θα μπει μάλλον για πρώτη φορά σε μια εποχή ρυθμισμένη, σε μια εποχή που οι κανόνες θα είναι καθαροί. Θα υπάρχει πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο και για την ποιότητα των παραγωγών και για τον αριθμό των εργαζομένων, όπως γνωρίζετε. Και επίσης, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να σας το πω. Τα κανάλια θα πρέπει να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις οπτικοακουστικές παραγωγές που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και η κυβέρνηση. Για να αναζωογονήσουν την παραγωγή μυθοπλασίας. Όλο παραγωγή, το προϊόν. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε περάσει από 1000 κύματα στη σύγκρουση για τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου. Οι Έλληνες δημιουργοί όμως, κύριε Χαριτάτε, έχουν παράξει διαμάντια πραγματικά. Καταπληκτικά πράγματα, τα οποία είναι νομίζω κοσμήματα της οπτικοακουστικής παραγωγής. Η οπτικοακουστική παραγωγή και δουλειά δίνει. Η τεχνική, οι σκηνοθέτες, η παραγωγή, οι πάντες, αλλά και είναι ένα όχημα διαφήμισης της χώρας και βελτίωσης της εικόνας της. Έχουμε καταπληκτικούς δημιουργούς, καταπληκτικούς ανθρώπους που μπορούν να γράφουν σενάρια, άξιους τεχνικούς και το, αυτό που σας λέω το γνωρίζουν και έξω. Ήμουνα στην Αμερική το Φλεβάρι και έβλεπα στα μάτια των ανθρώπων που δουλεύουν στους γίγαντες των οπτικοακουστικών παραγωγών ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα μπορούν να βρουν πάρα πολύ άξιους τεχνικούς, για παράδειγμα. Α, με ρωτάνε από το κοντρόλ με τις θεματικές άδειες, γιατί έχουμε τους καημούς μας. Μετά είναι αυτά. Εργασίες, φιλίες. Αυτά είναι μετά. Πότε ακολουθούν. Αυτά είναι μετά, με αμέσως μετά, όπως προβλέπει ο νόμος. Τώρα, και κλείνοντας, θέλω να σας πω κάτι τώρα. Κίνδυνο να παρεξηγηθώ, γιατί άμα πούμε καλή κουβέντα σε υπουργό, βουλευτή, γλύφουμε ή αν πούμε κάτι, είμαστε κακοί. Επειδή έχω βιωματική εμπειρία και ένα κομμάτι που στην καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Θέλω να σας πω ένα μπράβο προσωπικά για την υποστήριξη που έχετε ουσιαστική στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Ενθουσιάστηκα με την δράση που είχατε με το κοινό μνημόνιο για το, για το τμήμα κινηματογράφου στη Δράμα. Με την τοπική κοινωνία, που είναι μοδότης οικονομικός για την τοπική κοινωνία για τη Δράμα. Θα δει άλλες μέρες η τοπική κοινωνία οικονομικά. Αλλά και το πανεπιστήμιο, ως πανεπιστήμιο προοπτικής στο μέλλον εντυπωσιακής, βρήκε και κυβερνητικό υποστηριχτή. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που δεν βλέπω να έχει την ίδια ζέση το Υπουργείο Παιδείας, επιτρέπεται στο προσωπικό σχόλιο. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Μου κάνει εντύπωση ο κ. Γαβρόπουλο. Δεν βλέπω να αγκαλιάζει τον Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δεν θα συμφωνήσω. Μια προσωπική άποψη. Αλλά επειδή κοινέ χρωστά πολλά στου καθηγητέ, στου ανθρώπου του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου και στου συμφοιτητέ μου, θέλω να το πω δημόσια ότι με ειλικρινά σα συγκινεί. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ψηφιακή πολιτική, λέει Ελλάδα εδώ. Πάμε μαζί στις φυλακές, πάμε να πάμε στους Έγκλειστους και να τους πούμε: Ελλάδα σπούδασε. Έλα να ανοίξει το μυαλό σου. Όταν ανοίγει το μυαλό, είναι σαν το λεξίπτωτο. Πέφτει μαλακά και σώζει τη ζωή σου. Άμα το αφήσει κλειστό, θα συντριβείς. Και θα πάρεις κι άλλους μαζί σου. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το σχολείο και μετά από πολλά χρόνια. Δεν το περίμενα θα ασχοληθείτε εσείς. Όχι, εντάξει. Είδατε κάτι που άλλοι δεν έχουν δει χρόνια πριν. Θα σας πω ποιο ήταν το κίνητρο. Δεν ξέρω το αντικείμενο, μπορεί να τους ξενίζει αυτό που λέω, αλλά. Όχι, είναι, δεν πρέπει να ξενίζει. Γιατί έχει 40-45 χιλιάδες φοιτητές. Αλλάζουν τη ζωή τους με τη γνώση, με τη μάθηση, με την πρόσβαση. Ποια είναι η εξαιρετική χρησιμότητα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου όσον αφορά τον τομέα το δικό μας. Είναι ένας θεσμός ευέλικτος. Ναι, το η Ελλάδα υπολείπεται πάρα πολύ. Υπήρχε το Πανεπιστήμιο και δεν το βλέπει κανένας. Προηγούμενες κυβερνήσεις, προηγούμενοι το αφήνανε στην άκρη. Η Ελλάδα υπολείπεται πάρα πολύ σε αποφύτους που έχουν να κάνουν με την πληροφορική, με τις νέες τεχνολογίες κτλ. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει την ευελιξία πάρα πολύ γρήγορα να προσελκύσει φοιτητές και να παράξει από φοιτητές, ούτως ώστε η Ελλάδα να έχει τις νέες τεχνολογίες στην καρδιά της καινούργιας ανάπτυξης. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τον βαθμό συνεργασίας. Να το θέσω δημόσιο, γιατί. Έχετε πάρει πτυχίο. Εντάξει, έχω τις εμπειρίες μου πλέον και εγώ. Εντάξει, αλλά όλοι ξέρετε πόσοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, έχουν αλλάξει τη ζωή τους
αθόρυβα, με ποιότητα και είναι τόσοι άνθρωποι. Υπάρχουν φοιτητές που πάνε με τα μωρά τους αγκαλιά, κυρίες ή κύριοι, γιατί είναι Σαββατοκύριακα, για να εισπράξουν γνώση. Και δεν υπάρχει. Είναι η αποθέωση της διάθεσης για πληροφορία και για γνώση. Είναι συγκινητικές στιγμές. Και χάρηκα όταν είδα ότι εσείς, χωρίς να σας ζητήσει κανείς ενδεχομένως, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σηκώσατε μόνοι σας το γάντι, ενώ θα μπορούσατε να διαφορήσετε όπως κάναμε προηγούμενοι στη θέση σας ή άλλοι στην αρμόδια υπουργεία. Δεν υπάρχει αδιαφορία από αυτή την κυβέρνηση και από κανένα υπουργείο. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Λοιπόν, μικρόφωνο μου διάλειμμα και στρέφω με την επικαιρότητα.